Οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι τηλεοπτική, κινηματογραφική γάμη. Πραγματικά σου έκανε ποτέ κανείς πρόταση γάμου? Ναι. Σου κάνανε. Ναι, και έχω δεχτεί κιόλας. Και τι έγινε, συγγνώμη. Φεύγω κάθε φορά, δεν μπορώ. Δεν... Νομίζω ότι με το που μπαίνει το ζήτημα αυτό. Μόλις νιώσεις ότι πας να δεσμευτείς, τέλος εσύ. Να δεσμευτώ με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι γενικά. Ναι, καταλαβαίνω. Μόλις νιώσεις γάμους και τέτοια και αυτά και. Ναι, μάλλον η λειτουργία αυτή του υπογράφουμε χαρτιά και δεσμευόμαστε ότι ενώπιον Θεών και ανθρώπων, ότι θα είμαστε για πάντα μαζί. Ναι, κάπως. Σε καταλαβαίνω. Κάτι. Αυτό το για πάντα. Που θέλω να σου πω κάτι. Με πειράζει όταν οι άνθρωποι αναφέρουν μετά από 5, 10, 15 χρόνια, μα μου είχε πει. Βρε, σου είχα πει. Σου είχα πει 15 χρόνια πριν. Αλλάζω. Άλλο άνθρωπο, αλλάζω. Σκέψη μου, αυτά. Και δεν είναι ότι δεν σε αγάπησα ή δεν σε αγαπούσα, αλλά αλλάζω. Έτσι είναι. Και εσείς, ειλικρινά, ήρθαμε μια φορά σε αυτό το πλανήτη να περάσουμε καλά. Δεν είναι άδικο να μην περνά καλά? Επειδή απλά δεσμεύεσαι με κάτι που δεν σε κάνει ευτυχισμένο. Και είναι και για, το, και ισχύει και για τους δύο ανθρώπους. Εννοείται, καλά το συζητάω. Για, τόσο πάνω, στην κάθε σχέση ισχύει αυτό. Πώς υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δεν χωρίζει για να μην στεναχωρήσει τον άλλον. Άλλο πάλι απίστευτο. Το χειρότερο που δεν χωρίζουν για να μην στεναχωρήσουν τους γονείς και την οικογένεια και την κοινωνία και του γείτονες. Άλλο πάλι αυτό. Εδώ μιλάς για την ιστορία της Μεσής Ελλάδας. Αγία ελληνική οικογένεια. Πες μου τώρα τι κάνουμε θεατρικά.